Το μόνο που κρατάει με την νίκη, αλλά ήταν μια εμφάνιση κακή που μας άφησε και πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς ήμουν μέσα τώρα και είδα τον Πιέρο που έχει πάρα πολύ εντόνους πόνους. Θα πρέπει να δούμε. Το τι έγινε αγωνιστικά είναι θέμα του προπονητή, να το δει. Αλλά έχουμε να διαχειριστούμε και μια πολύ μεγάλη λίστα σε ό,τι αφορά στο θέμα των τραυματισμών. Φεύγουμε σήμερα από το Μακάριο με τρεις ουσιαστικά, αφού δεν ξεκίνησε ο Καρλάο. Ευτυχώς προληπτικά σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο να είχαμε κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Αστίθ και με τον Πιέρο Σωτηρίου. Έχουμε τέσσερις μέρες να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τον Άρη και η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορεί να σταματήσει. Το ΑΠΟΕΛ πλέον κρατάει την νίκη, κρατάει το τρίποντο, βρίσκεται στην κορυφή και σαφώς θα πρέπει να βελτιωθεί στην συνέχεια. Εντάξει, το αγωνιστικό είπα ξανά ότι ήταν μια κακή εμφάνιση. Ήμασταν υποφερτοί μόνο σε ό,τι αφορά στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτά. Από εκεί και πέρα ήμασταν κακοί και νομίζω ότι ήμασταν και τυχεροί στη φάση του 80 όπου η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Κρατάμε την νίκη. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε σε μια πολύ κακή μέρα για εμάς. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ένα καταληκτικό σχόλιο για τον κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος που ήρθε εδώ τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Ο κόσμος που είναι εκεί ξέρει και γνωρίζει και απαιτεί. Και γνωρίζουμε και εμείς τι απαιτεί. Θα πρέπει να βελτιωθούμε σαφώς αγωνιστικά. Αλλά να δούμε τι θα γίνει και με τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κάρε και μια ερώτηση από τον συνάδελφο τον Πανικό τον Θεοδοσίου όσον αφορά τους τραυματίες που είχε ήδη το Αποέλα, Μωρίν, Βινίσιους και οι υπόλοιποι, πότε επιστρέφουν. Εντάξει, ο Μωρίν μπήκε κανονικά χθες το πρόγραμμα, άρα από την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην διάθεση του κύριου Κετσπάγια. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι θέμα αξιολόγησης, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο τώρα.